Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας παραβρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου. Καλησπέρα κυρία Κυριακίδου. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κυρία Κυριακίδου, καταρχάς να σημειώσουμε ότι δεν συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Τι εννοώ, η συμμετοχή ενός υπουργού στις συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου. Οπότε θα ήθελα να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας πόσο σημαντική ήταν η συμμετοχή του κυρίου Παπαθανάση και φυσικά για ποιους λόγους συμμετείχε. Ναι, βεβαίως. Φυσικά δεν είναι σύνηθες φαινόμενο και είναι τιμή που είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον αναπληρωτή υπουργό, όπως είπατε, τον κύριο Παπαθανάση, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ ότι είναι ο υπουργός της Δυτικής Μακεδονίας. Θα τον αποκαλέσω έτσι, γιατί ακριβώς είναι επικεφαλής είναι επικεφαλής του προγράμματος Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης που αφορά καθαρά στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Είναι το πρόγραμμα, να θυμίσω, που συντάσσει η κυβέρνηση μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομαλή μετάβαση λόγω της απολιγνητοποίησης, δηλαδή την αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού παραγωγικού μοντέλου, τέλος πάντων, της Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Άρα, αυτό που θέλαμε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως το ζήτησαν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ήταν να γίνει μια ευθέως ενημέρωση από τον ίδιο τον Υπουργό και πραγματικά, καθώς δεσμεύτηκα, το υλοποιήσαμε κιόλας, εκμεταλλευόμενοι και την παρουσία κυβερνητικών κλιμακίων γενικότερα και του ίδιου του Υπουργού που ήταν και για τα εγγένεια της ΒΠΕ Κοζάνης, οπότε και έτσι δέχτηκε την πρόσκλησή μας να παρευρίσκεται στη συνεδρίασή μας. Οπότε η συνεδρίαση... Άρα καταλαβαίνετε, όντως ήταν μια διαφορετική συνεδρίαση, η οποία είχε ως στόχο την ενημέρωσή μας για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δικής μετάβασης, αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος, καθότι επίσης μας αφορά άμεσα και αυτός. Κυρία Κυριακή, ήταν πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα μπορούσα να σας αναφέρω έτσι συγκεκριμένα σημεία, αν θέλετε, που άπτονται ενδιαφέροντος και για την περιοχή μας εδώ, την Καστοριά κιόλας. Βεβαίως. Σημειώνοντας το εξής, κυρία Κοσμίδου. Ήτανε κατηγορηματικότατος για κάτι που το λέμε πλέον κι εμείς, ότι το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, το οποίο αριθμεί 1,26 εκατομμύρια ευρώ, αφορά στο σύνολο τη Δυτική Μακεδονία. Το τονίζουμε στο σύνολο. Ήταν κάτι που θυμάστε, το διεκδικούσαμε και ως Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειακή Συμβούλη και της Καστοριάς και των Γρεβενών, αλλά και το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων. Και επομένως είναι κάτι που εγκρίθηκε και πραγματικά ισχύει για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να πούμε, έτσι, να μην υπάρχουν παρεμηνίες. Για την ιστορία, κυρία Κυριακίδου. Μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Για την ιστορία, να πούμε. Τις οποίες μπορούμε να τις αναλύσουμε, αν θέλετε, κυρία Κοσμίδου. Ναι. Δεν ξέρω, μας ακούτε, κυρία Κυριακίδου, αν υπάρχει επιστροφή. Για κάποιο λόγο δεν έχω ήχο, κυρία Κοσμίδου. Ναι, να προσπαθήσουμε να το λύσουμε από το κοντρόλ. Το αντιλαμβάνομαι, το έχω αντιληφθεί εδώ και ώρα, κυρία Κυριακίδου, ότι μάλλον δεν έχετε επιστροφή ήχου. Δεν σας ακούω καθόλου. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Να προσπαθήσουμε να το λύσουμε από το κοντρόλ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τον ήχο με την κυρία Κυριακίδου. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που αφορά το πρώτο κουδούνι που χτύπησε σήμερα στα σχολεία με τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις χωρίς περιοριστικά μέτρα. Στο πρώτο και στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Καστοριάς έγινε το μεσημέρι ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκαστησε σε βέση κατ' εναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον δωρεών αξίους υπάσπισο Θεοτό και Πατέρε, αρρώσα τα πήμε λίβατα ημών. Οι σύλλογοι των καθηγητών των δύο σχολείων, του πρώτου πρότυπου και του δεύτερου γέλ, καθώς και οι δύο διευθυντές σας, σας καλωσορίζουν στο σχολείο σας. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε κοντά μας τη θρησκευτική
την εκπαιδευτική, την πολιτική ηγεσία του Δήμου και του νομού μας και του συλλόγου των γονέων. Ευχόμαστε να έχουμε μια δημιουργική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και με πολλές επιτυχίες στους στόχους μας. Να είστε καλά. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Πέρσι δεν προλάβαμε να γνωριστούμε πολύ. Μερικούς από εσάς σας γνωρίζω και νομίζω και θέλω να σας έχω και να αισθάνεστε όλοι ότι είμαι ένας ο πατέρας σας και εγώ σας αισθάνομαι ως παιδιά μου. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Με όσα παιδιά έχω γνωρίσει, πραγματικά τα αισθάνομαι παιδιά μου και προσπαθώ ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Δεν προλάβαμε να γνωριστούμε, ήρθατε για εκκλησιασμό και το πρώτο λύκειο και το δεύτερο, υπήρχαν τα μέτρα, αλλά φέτος, αν το επιτρέψει ο Θεός και το Υπουργείο Παιδείας και ο κύριος Διευθυντής, θα έχουμε μια καλύτερη, και οι κύριοι διευθυντές, δύο νομίζω, θα έχουμε μια καλύτερη μεταξύ μας συνάντηση και επικοινωνία. Και όπως είπα και σε άλλα σχολεία, και το υπογράφω και τώρα, θα σας δώσω μια ανοιχτή πρόσκληση με λευκή την ημερομηνία, ώστε όποτε με χρειάζεστε και όποτε θέλετε να έρθετε στη Μητρόπολη, είτε μόνοι σας, είτε ως ομάδα, είτε ως 15 μελές, όποια ώρα και όποια μέρα της εβδομάδας να έρχεστε. Και αν τυχόν υπάρχω, έχω κάποια ραντεβού και είναι κάποιοι άλλοι που περιμένουν, θα λέτε, μα εγώ πρέπει να προηγηθώ. Είμαστε μαθητές του Δευτέρου, του Πρώτου Λυκείου και πρέπει να προηγηθούμε. Γιατί πρέπει να προηγηθείτε? Γιατί έχουμε ραντεβού με το Δεσπότη. Και πότε κλείσατε το ραντεβού? Σήμερα. Σήμερα το κλείνουμε για όλη τη χρονιά για τη Μητρόπολη. Ελπίζω και εσείς να με καλέσετε στο δικό σας σχολείο. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά, επαναλαμβάνω, να με θεωρείτε πατέρα σας. Αλλά εμείς ελπίζουμε σε εσάς. Ελπίζουμε στα καθαρά σας μάτια. Ελπίζουμε στην όρεξή σας για να αλλάξετε τον κόσμο, να του δώσετε ένα νέο αίμα στον κόσμο. Και έχουμε βέβαια σε αυτές τις ελπίδες, διότι ξέρω ότι έχετε καλούς δασκάλους και άλλωστε η παρουσία εδώ και των βουλευτών και του κυρίου Δημάρχου, της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη, των αρχών του τόπου, αυτό αποδεικνύει ότι σε εσάς ελπίζουμε πολλά. Το σχολείο σας παρέχει πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες, για να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και παράλληλα να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες και θέστε στόχους. Προσπαθήστε να λειτουργείτε σωστά μέσα στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών, μακριά από βίαιες συμπεριφορές και φοβισμούς, σεβόμενοι τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, σας εύχομαι να σταθείτε και φέτος με αγάπη, υπομονή και δικαιοσύνη δίπλα στον κάθε μαθητή και να προσφέρετε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ευαισθησίες σας. Αγαπητοί γονείς, να είστε σίγουροι πως τα παιδιά σας είναι σε ασφαλή και έμπειρα χέρια και πως το σχολείο καθώς και η διεύθυνση θα είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ξεκινάει σήμερα μία ακόμη σχολική χρονιά που ευχόμαστε και ελπίζουμε να λήξει έτσι καλά όπως ξεκινάει. Άλλωστε, όπως βλέπουμε, ξεκινάει με πολύ καλές συνθήκες και με τις ευλογίες της Εκκλησίας και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη, ο οποίος σας είπε πολύ όμορφα λόγια στην ομιλία του. Ευχόμαστε λοιπόν να λήξει ομαλότατα. Βρισκόμαστε στις κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώτου και δευτέρου Γενικού Λυκείου της Καστοριάς. Όπως βλέπετε, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προκειμένου να μην καθυστερήσουμε άλλο, προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, με πολλή δουλειά, με πολλές ώρες και ημέρες εργασίας. Θέλω να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, ώστε μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου οι κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε θα είναι έτοιμες, θα είναι υπερσύγχρονες για να υποδεχτούμε τον χειμώνα που έρχεται. Επανέρχομαι στα εκπαιδευτικά και θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή πρόοδο, καλή επιτυχία. Θέλω να ευχηθώ στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς πολύ δύναμη, πολύ αντοχή,
για αυτήν ακόμη την σχολική χρονιά που ξεκινάει σήμερα. Αγαπητά μου παιδιά μαθητές, σε αυτή τη ζωή υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχουν μερικοί ρόλοι που εναλλάσσονταν πριν 30 έως 50 χρόνια και εμείς που βλέπετε εδώ πάνω ήμασταν στη θέση σας και αλλάξαμε ρόλους. Μεγαλώσαμε εμείς, άλλοι σπουδάσαμε, γίναμε γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι, δικηγόροι, επιχειρηματίες, αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι. Όλοι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, ο καθένας έχει το ρόλο και την αποστολή του. Αυτό που θέλω να σας συμβουλέψω μέσα από την καρδιά μου είναι, αυτά τα χρόνια είναι δημιουργικά, να τα αφοσιώνετε στην μόρφωση, να πλουτίζετε τις γνώσεις σας, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Τώρα είναι καθαρό το μυαλό σας και αφομοιώνετε τα ερεθίσματα της παραστάσης, αυτά που θα σας οδηγούν και θα σας καθοδηγούν και θα σας στρέψουν σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας. Σήμερα είναι μια μέρα χαμόγελου, μια μέρα νεανική, μια μέρα ελπίδας. Και αυτό γιατί ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά και αυτό είναι μια πραγματικά ελπιδοφόρα διαδικασία για την κοινωνία μας, καθώς η εκπαίδευση των νέων παιδιών είναι αυτή που βάζει το θεμέλιο για την κοινωνική εξέλιξη, για την κοινωνική κινητικότητα, για καλύτερες μέρες. Είστε λοιπόν η ελπίδα του τόπου μας, η ελπίδα της Καστοριάς, η ελπίδα της πατρίδας και να αξιοποιήσετε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που σας δίνει το σχολείο για να αποκτήσετε γνώσεις, για να αποκτήσετε εφόδια και προσόντα για την υπόλοιπη ζωή σας. Θα ήθελα να σας πω σαν μητέρα των παιδιών μου που αποφοιτήσανε από αυτά τα λύκεια να εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά τα μαθητικά σας χρόνια, να μάθετε καθόλου τη διάρκεια της μαθητείας σας και να βγείτε με γνώσεις τόσο γενικές όσο ειδικές και με δεξιοτεχνίες που το κάθε σχολείο σας παρέχει. Θέλω να σας παρακαλέσω να αγαπάτε το σχολείο σας, να το προστατεύετε το σχολείο σας, να αγαπάτε τους συμμαθητές σας, να σέβεστε, να ακούτε, να εμπιστεύεστε τους εκπαιδευτικούς σας. Τέλος, εύχομαι υγεία δύναμη σε όλους εσάς, εκπαιδευτικούς και γονείς, μία καλή σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργία. Πείτε μου τώρα ποιος δεν χαίρεται που είναι εδώ πέρα σήμερα, σε αυτό το χώρο. Δεν νομίζω. Καταρχήν εμείς θεωρώ χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί πολλοί από εμάς ήμασταν εδώ στη θέση σας. Περάσαμε από αυτά τα θρανία. Έχουμε τις άριστες μνήμες. Το διασκεδάσαμε αυτά τα χρόνια και πήραμε και πάρα πολλές γνώσεις από εδώ πέρα μέσα. Το ίδιο λοιπόν θέλω να ευχηθώ και σε εσάς και να σας προτρέψω. Παρακαλώ ακούστε το. Να σας προτρέψω να κερδίσετε από τη φιλία που έχετε μεταξύ σας. Να κερδίσετε από τις γνώσεις που θα σας μεταλαμπαδεύσουν οι εκπαιδευτικοί σας. Να κερδίσετε από όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί αποτελούν τα εφόδια σας που θα βγείτε αύριο στην κοινωνία της Καστοριάς της Δυτικής Μακεδονίας. Επενδύουμε σε εσάς, πιστεύουμε σε εσάς, στηρίζουμε επομένως σε εσάς και γι' αυτό είμαστε πάντα δίπλα σας και θα είμαστε σε ό,τι χρειαστείτε. Επιστρέφουμε λοιπόν με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου. Κυρία Κυριακίδου, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ευτυχώς λύθηκε. Θα ήθελα όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λέγαμε λοιπόν για τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς όπως μας λέγατε, είναι και ο υπεύθυνος για το σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης. Κυρία Κυριακίδου, λέγαμε λοιπόν για τη σημαντικότητα αυτής της συμμετοχής. Σας ακούμε. Ναι, βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς ακούστηκε και από αυτά που έλεγα. Κατ' ουσίαν έλεγα ότι ύστερα από πρόσκληση, πραγματικά ήταν τιμή να έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Βέβαια είναι ο υπουργός μας, όπως είπα και προηγουμένως, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το πρόγραμμα δίκης αναπτυξιακής μετάβασης που υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία λόγω της απολιγνητοποίησης. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ πλέον ότι είναι αρκετά γνωστό στους περισσότερους.
Τα σημαντικά σημεία όμως εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω από το Περιφερειακό Συμβούλιο και κυρίως και όσον αφορούν και την Καστοριά μας. Αυτό που έτσι τόνισε ο Υπουργός και ήταν κατηγορηματικότατος είναι ότι το πρόγραμμα αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο Κοζάνη και Φλόρινα. Είναι κάτι που το τονίζω, το διεκδικούσαμε, θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, η Περιφερειακή Σύμβουλη όχι μόνο της Καστοριάς και των Γρεβενών, αλλά το σύνολο, και το πετύχαμε, έτσι. Όλη η Δυτική Μακεδονία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης. Θυμίζω ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που εγκρίθηκε το ποσό και όλο το πρόγραμμα είναι της τάξης του ύψους του 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα μιλάμε τώρα στα επόμενα χρόνια ότι αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για επενδύσεις, υποδομές, εκπαίδευση σε πολλούς τομείς, ώστε να επιτευχθεί αυτή η ανάταξη της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία. Και το πιο βασικό, κυρία Κυριακίδη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το επαναλάβουμε, είναι ότι αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες. Γιατί πέρσι τέτοιο καιρό μιλούσαμε υπό άλλες συνθήκες. Λέγαμε για περιφέρεια 2 ταχυτήτων, η οποία χωρίζεται σε Κοζάνη και Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Πλέον αυτό δεν υφίσταται. Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση αφορά ολοκληρωτικά και καθολικά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς, και αυτό έτσι το επικυρώθηκε με την έγκριση των εδαφικών σχεδίων που είχαμε κάνει και μια αναφορά τον Ιούλιο, αν θυμάστε, που εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι και η Καστοριά και τα Γρεβενά. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, θα με επιτρέψετε να πω, και αυτό έχει να κάνει με το ύψος των κρατικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο, να πούμε ότι η Δυτική Μακεδονία ξεχωρίζει, έγινε έτοιμα από την Ελλάδα να έχουμε ένα συν 10%, αν το ακούτε ποτέ αυτό το ποσοστό, να σας εξηγήσω τι είναι. Κανονικά οι κρατικές ενισχύσεις θα ήταν 40-50-60, δηλαδή 40% επιδότηση για τις μεγάλες επενδύσεις, 50 για τις μεσαίες, 60 για τις μικρές. Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα συν 10%. Άρα πάει 50-60-70. Και εγώ θα σταθώ στο 70%, γιατί κατ' ουσίαν, μην πω όλες οι επενδύσεις, όλες οι επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία ότι είναι σε αυτή την κατηγορία. Οι περισσότερες, τέλος πάντων, είναι σίγουρα σε αυτή την κατηγορία και αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν τουλάχιστον από τοπικούς επενδυτές. Άρα το ύψος δεν είναι καθόλου καταφρόνητο, που λένε, 70%, έτσι. Η διαφοροποίηση τώρα. Η Καστοριά και τα Γρεβενά έχουν το 90% αυτού του ύψους της επιδότησης. Δηλαδή, θα μείνω πάλι στις μικρές επενδύσεις, θα έχουμε επιδότηση εδώ στην Καστοριά 63%. Καθόλου μικρή επιδότηση. Όχι. Και θέλω να σας πω ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Μόνο η Δυτική Μακεδονία θα έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Παρόλο που είναι 10% μειωμένο σε σχέση με Φλόρινα και Κοζάνη, πάλι είναι υψηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Να το τονίσουμε φυσικά, αυτό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα υπάρχει και η διαφοροποίηση ότι το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης έχει και φορολογικά κίνητρα. Δεν είναι μόνο η επιδότηση η χρηματική, είναι και τα φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή είναι ένα πακέτο κινήτρων, το οποίο διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το συν 10% έχει περάσει και στον αναπτυξιακό νόμο. Δηλαδή και στον αναπτυξιακό νόμο η Καστοριά έχει 63% στις μικρές επενδύσεις. Είναι σε αυτή την κατηγορία και πάλι. Πάλι διαφοροποιούμαστε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι μόνο η Δυτική Μακεδονία έχει επιδοτήσεις για τις μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, επίσης, τόνισε ο Υπουργός. Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα κοιτάξουν οι μεγάλοι επενδυτές
προς τη δική μας πλευρά. Θα ήθελα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, κυρία Κυριακίδου, εάν έχετε κι εσείς το χρόνο φυσικά. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία σε τίτλους, θα μπορούσα να πω, όσον αφορά τη συμμετοχή του Υπουργού στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το βασικό, το πιο βασικό κατ' εμέ, είναι ότι εξασφαλίσαμε να είναι δίκαιο η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο σύνολό της. Θα ήθελα όμως να δούμε και ποια είναι τα ωφέλη του ΔΑΜ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όταν θα ξεκινήσουν τα πρώτα έργα, οι πρώτες επενδύσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει, να πούμε, ήδη κάποια έχουν δρομολογηθεί. Αλλά αυτό που έτσι θα μου επιτρέψετε θέλω να το τονίσω είναι ότι πρώτη φορά αυτή τη στιγμή η Δυτική Μακεδονία, λόγω της απολιγνητοποίησης, βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Είναι δηλαδή στο μάτι της κυβέρνησης αλλά και της Ευρώπης. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξανατονίζω, 1,26 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, όταν το ΕΣΠΑ που ακούμε για την Δυτική Μακεδονία ήταν της τάξης των 300 εκατομμυρίων για την εξαετία, για την εφταετία, συγγνώμη. Ναι. Τώρα μάλιστα ακόμα και το ΕΣΠΑ που εγκρίθηκε πρώτο στην Ευρώπη είναι 390 εκατομμύρια περίπου, κατά 33% αυξημένο επίσης. Άρα τα χρήματα που είναι για τη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Αρκεί να υπάρχει σωστός προγραμματισμός, κάτι το οποίο το έχει πάρει επόμου η κυβέρνηση και φυσικά συνδράμουμε κι εμείς ως περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι στο να γίνει σωστότερος αυτός ο προγραμματισμός. Mm-hmm. Ήδη αυτό που μας ενημέρωσε ο Υπουργός, ήδη υπάρχουν αρκετοί επενδυτές που πλησιάζουν και θέλουν να ενημερωθούν και εκδηλώνουν ενδιαφέρον και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια και εμείς, έτσι πάντα και εγώ έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία, περιμένω να δω πώς αυτό μπορεί να αναπτυχθεί και ακόμα και στην περιοχή μας. Και εδώ δένουν τα φορολογικά κίνητρα, κυρία Κυριακίδου, για επενδύσεις. Δηλαδή όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους από ό,τι καταλαβαίνω. Όλα όσα σας είπε ο κύριος Παπαθανάσης κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι ένα πακέτο μέτρων, το οποίο βεβαίως οποιοδήποτε μπορεί να ενημερωθεί και με τους αρμόδιους που μπορούν να βοηθήσουν και από την περιφέρεια, αλλά και, και τους συμβούλους επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και να πω και για την Καστοριά, να ξαναθυμίσω ότι έχουμε την μόνη πλήρως οργανωμένη ΒΠΕ, βιομηχανική περιοχή, που είναι έτοιμη να δεχθεί επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Αρκεί να έχει και το κατάλληλο έδαφος που να επιθυμούν και οι επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ήθελα να πω και αυτό, γιατί και κάποια άλλα σημεία, δεν ξέρω να σας καλύπτω μέχρι στιγμής, κάποια άλλα σημεία που τόνισε ο Υπουργός και έχουν να κάνουν και με τον αναπτυξιακό νόμο, γενικά όμως, όχι γιατί δεν αναφορά μόνο τη Δυτική Μακεδονία, ότι έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ οι διαδικασίες. Πλέον υπάρχει δέσμευση ότι εντός 60 ημερών από την κατάθεση της πρότασης θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος του φακέλου και να βγει η σχετική απόφαση. Άρα όσοι έχουν ασχοληθεί με τον επενδυτικό αναπτυξιακό νόμο καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό νέο και ένα, πώς το λένε, ένας τερματισμός αυτής της ατέρμονης γραφειοκρατίας. Οπότε και αυτό αναμένουμε να το δούμε πώς υλοποιείται στην πράξη. Σε 2 μήνες, δηλαδή, κυρία Κυριακίδου, θα γίνεται η υποβολή του φακέλου, θα γίνεται το διάβασμα του φακέλου. Αυτό αντιλαμβάνομαι σωστά? Ουσιαστικά θα βγαίνει η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της πρότασης. Αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο ως τώρα περνούσε τα 1000 κύματα. Ήθελε μήνες δηλαδή για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, οπότε θα λέγαμε φρένο στην γραφειοκρατία κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είναι την δέσμευση υπάρχει από την μεριά του Υπουργείου. Πάντως με βάση όλα αυτά, κυρία Κυριακίδου, δηλαδή με το ΔΑ, με τον αναπτυξιακό νόμο, με τις κρατικές ενισχύσεις, με τα διάφορα κίνητρα που θα δοθούν, με το ΒΠΕ, όπου έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει στρωμένο έδαφος, αλλά μας λείπουν κάποια κίνητρα, θα λέγαμε, σε λίγα χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει αύριο μεθαύριο, σε ελευθέτω χρόνο θα δούμε μια διαφορετική Δυτική Μακεδονία, εάν εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να
νιώθουμε ότι υπάρχει μία προοπτική. Μία προοπτική την οποία, ξαναλέω, οι συνθήκες δεν είναι καθόλου εύκολες. Καταλαβαίνουμε ότι η ρευστότητα δεν είναι καθόλου καλή έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο. Αλλά τουλάχιστον δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προσέγγισης επενδυτών. Δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο δεν το είχαμε ποτέ, παρόλο που ξέρετε η απολιγνητοποίηση κατ' ουσίαν είχε ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι που το 19 ήταν μια απόφαση κυβέρνησης, αλλά κατ' ουσίαν είχε ξεκινήσει. Ήδη σχεδόν το 50% των εργοστασίων είχαν ήδη κλείσει ή ήταν δρομολογημένα να κλείσουν. Άρα εδώ να ξέρουμε ότι, και ειλικρινά το αναγνωρίζω κι εγώ, ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση να πούμε και να δούμε πότε κατ' ουσίαν ολοκληρώνουν τις ώρες λειτουργίας τα εργοστάσια ή λήγουν οι περιβαλλοντικοί γενικότερα, και έχοντας και το Green Deal κατά νου, πάρθηκε και αυτή η γενναία απόφαση της απολιγνητοποίησης με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα κίνητρα και όλα αυτά τα χρήματα που δεν τα έχει ξαναδεί η Δυτική Μακεδονία. Παρόλα αυτά, πάλι ξαναλέω, οι προοπτικές φαίνονται καλές, αλλά καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ άσχημους δείκτες αυτή τη στιγμή στα όρια κατάρρευσης, και σίγουρα η αντιστροφή είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το οποίο πρέπει όλοι μας, είτε ο καθένας από τη θέση που είναι, έτσι, και μιλάω και για τους αυτοδιοικητικούς, μιλάω και για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά και ο κάθε πολίτης χωρίστα, χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας πώς θα κρατήσουμε τον τόπο μας και έχουμε τη δυνατότητα με αυτά που, τη βοήθεια που μας δίνεται, να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Κυριακίδου, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν σας κάλεσα βέβαια σήμερα να συζητήσουμε γι' αυτό. Το σημαντικό είναι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ποια θα είναι τα ωφέλη μέσα από αυτή. Βέβαια, αναφέρατε ότι είναι δύσκολη η κυρία, αλλά θέλουμε και την αισιοδοξία, θέλουμε και την προοπτική και θέλουμε την αλλαγή. Γιατί γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι η Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά είναι μια πονεμένη περιοχή όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας. Μέσα από όλα αυτά μπορούμε να ρίξουμε αυτούς τους δείκτες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σκληροί οι δείκτες της ανεργίας για την περιοχή μας. Εγώ θέλω να δώσω και μια νότα αισιοδοξίας, γιατί έτσι σήμερα στην περιφέρεια υπήρχε μια σύσκεψη, μια συνάντηση από εκπροσώπους της Advent Technologies, έτσι, για να δώσουμε δηλαδή και την νότα αισιοδοξίας εδώ πέρα, γιατί είναι ένα δείγμα ότι κάτι πάει να γίνει, έτσι. Και είναι ένα πρωτόγνωρο και για τη Δυτική Μακεδονία. Όπου να θυμίσω, όταν συζητούσαμε για τα IPCEI, που είναι τα ιδιαίτερου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που κάναμε και την πρόταση του White Dragon, μέσα σε αυτές τις προτάσεις ήταν και το Green Ipo, ο πράσινος υποπόταμος δηλαδή. Αυτή η πρόταση ήταν της Advent Technologies, η οποία και πραγματικά εγκρίθηκε τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι της τάξης των 780 εκατομμυρίων ευρώ. Το είχαμε ξαναναφέρει, νομίζω, κυρία Κοσμίδου, που ήδη ήρθαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας να κάνουν ενημέρωση στην περιφέρεια για το ποιος είναι ο προγραμματισμός, τι ακριβώς θα ασχοληθούν. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουν τον χώρο στον οποίο θα εγκαταστήσουν τις μονάδες αυτές παραγωγής κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Αυτό κατ' ουσίαν θα παράξει η εταιρεία αυτή. Και μιλάμε για μια εγκατάσταση 30 στρεμμάτων, έτσι, όπου αυτό που ανέφεραν τουλάχιστον ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ότι εν καιρό, και πρέπει σε βάθος εξαετίας αυτό να αναπτυχθεί, μπορεί να απασχολήσει ακόμα και 650 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια επένδυση. Δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια επένδυση στην Δυτική Μακεδονία. Αυτά θέλουμε να ακούμε, κυρία Κυριακίδου, πραγματικά. Και θέλουμε να τα ακούμε και θέλουμε να γίνονται πράξη. Αυτό είναι πραγματικότητα, ξαναλέω, κυρία Κοσμίδου, διότι αυτή η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί στα μεγάλα, είπαμε, project της Ευρώπης. Και να πούμε ότι η Advent Technologies δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε και από την Πάτρα από Έλληνες επιστήμονες, αλλά είναι αμερικάνικη, έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Εξαιρετικά δυνατή εταιρεία και αξιόπιστη. Και ειλικρινά, όταν τέτοιες εταιρείες έρχονται στην περιοχή μας, καταλαβαίνετε ότι η προοπτική υπάρχει. Και εδώ να πούμε ότι ακόμα και αυτή η εταιρεία που
κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Mm-hmm. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι και η σύραγγα κλεισούρας, την οποία την έχουμε δρομολογήσει και θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτό το λεκανοπέδιο και οπότε ανοίγουν οι δρόμοι και για την Καστοριά να απασχοληθεί ο κόσμος της Καστοριάς. Και μια και αναφέρουμε αυτό, ειλικρινά θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε την τεχνολογία υδρογόνου και παίρνοντας έτσι την συγκεκριμένη μέρα που είναι και η μέρα αγιασμού, τα παιδιά μας, να το πω και από εδώ από την τηλεόραση, τα παιδιά μας καλό είναι να έχουν κατά νου αυτή την τεχνολογία, την οποία ξεκινά και από τη Δυτική Μακεδονία και σε επίπεδο Ευρώπης θα έλεγα. Άρα οι επιστήμονες οι αυριανοί μπορούν να είναι τα δικά μας παιδιά. Μακάρι, μακάρι κυρία Κυριακίδου, και πραγματικά ήθελα έτσι να κλείσουμε με αισιόδοξα μηνύματα και ήθελα να μας μεταφέρετε και τα μηνύματα με αφορμή την ημέρα του αγιασμού προς τα παιδιά. Γενικά ήταν μια αισιόδοξη συζήτηση με προοπτικές συζητήσεις. Επαναλάβαμε πάρα πολλές φορές τη λέξη προοπτική. Αυτό θέλουμε στην Δυτική Μακεδονία. Θέλουμε προοπτική και με βάση αυτά που μας είπατε και για το υδρογόνο και για το ΔΑΜ, υπάρχει προοπτική στη Δυτική Μακεδονία και είναι να αρπάξουμε τις ευκαιρίες και να τις υλοποιήσουμε. Έτσι είναι, κυρία Κοσμίδου. Θέλω να είμαι αισιόδοξη πάντα, να βλέπω την προοπτική μπροστά. Και το παν είναι ουσιαστικά να αντιστρέψουμε την ψυχολογία μας και να προχωράμε μπροστά. Εδώ να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά και ειλικρινά να έχουν έτσι... να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτή την από το περιβάλλον του σχολείου, που και κάτι ακόμα έτσι τώρα μου έρχονται εν τη ρήμη του λόγου, και κάτι ακόμα ήταν πολύ και αισιόδοξο, το ότι τα παιδιά ήταν όλα έξω στην αυλή και όχι αντιπροσωπεία των μαθητών όπως ήταν πέρσι. Δεν φορούσαν μάσκα, νιώσαμε την απόλυτη κανονικότητα και εύχομαι αυτή να επέλθει στο έπακρο. Μακάρι. Κυρία Κυριακίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και όλα τα αισιόδοξα μηνύματα που μας μεταφέρατε σήμερα μέσα από το δελτίο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοσμίδου. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και πάντα στη διάθεση των πολιτών. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τα πρόσωπά σας με χαμόγελα και γεμάτα.
γεμάτα όρεξη όπως περιμένετε για τη νέα σχολική χρονιά και να ευχηθώ μαζί με τους καθηγητές σας να κάνετε μία προσπάθεια όλη τη χρονιά που μας έρχεται, όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο ιερέας που ευλόγησε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δημιουργικό, με γνώσεις, με σχέσεις, με όλες αυτές τις καταστάσεις που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα που ερχόμαστε κάθε μέρα στο σχολείο και να θυμάστε ότι ό,τι αποκτήσετε σε αυτή την ηλικία που είσαστε, στην σχολική ηλικία, θα είναι ένα εμπόδιο που θα το έχετε όλη σας τη ζωή, θα σας ακολουθεί και θα σας βοηθάει, θα σας δυναμώνει. Και δεν είναι μόνο οι γνώσεις που θα αποκτήσετε με τη βοήθεια των εκλεκτών καθηγητών σας, οι οποίοι νοιάζονται για σας, είναι σαν τους γονείς σας, στέκονται δίπλα σας, γιατί σε αυτούς έχουν εμπιστευτεί οι οικογένειές σας τη δικιά σας μόρφωση. Είναι και οι εμπειρίες που θα αποκτήσετε με τις σχέσεις μεταξύ σας, οι φιλίες, οι προσπάθειες, τα όνειρα που πλάθετε σε αυτή την αγνή ηλικία για να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Και εμείς χαιρόμαστε από τη θέση ευθύνης που έχουμε στη διοίκηση της περιφέρειας να βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να προσπαθούν για το καλύτερο. Να μας καταθέτετε τις ιδέες, τις προτάσεις σας και τα όνειρά σας που θέλετε να τα κάνετε πράξη. Γιατί και εμείς πριν από 35 χρόνια και ο ίδιος προσωπικά ήμουν σε αυτό το σχολείο. Και με έκπληξη έτσι είδα σήμερα ότι προσκλήθη σε αυτό το σχολείο που πήγαινα και εγώ ως γυμνάσιο και λύκειο. Βέβαια τότε ήταν το τρίτο, να ξέρετε, τρίτο γυμνάσιο και λύκειο, τώρα είναι το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν κάτω και χαίρομαι ιδιαίτερως που βγάλατε και ένα σύνθημα πάνω εδώ στις κερκίδες. Μην κυνηγάς τα αστέρια, γίνε ένα. Ας προσπαθήσει λοιπόν η καθεμία και ο καθένας σας να ανακαλύψετε μέσα το αστέρι που έχετε, αυτό το χάρισμα του Θεού, και πάνω σε αυτό να επενδύσετε, να βρείτε την κλίση που έχετε δηλαδή στα ενδιαφέροντα και εκεί πάνω να επενδύσετε γνώσεις και προσπάθειες για να δυναμώσετε τον εαυτό σας και συλλογικά όλοι να βοηθήσετε να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Καλή σχολική χρονιά, με πολλές επιτυχίες και τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Υποδεχόμαστε, όπως ξέρετε, με όλη μας την αγάπη. Εγώ θα το επισημάνω, επιτέλους βλέπουμε τα πρόσωπά σας. Ειδικά οι της γάμα τάξης θα σας δούμε πρώτη φορά. Και τους υπόλοιπους, αλλά φτάσατε στη γάμα για να σας δούμε. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί ο κορονοϊός, ο COVID, δεν έχει φύγει. Άρα προσέχουμε πολύ αποστάσεις, αερισμό, αντισηπτικά, προσωπική υγιεινή και βέβαια, οποιοσδήποτε δεν αισθάνεται καλά, μπορεί να μην είναι απαραίτητο όλο το COVID, έτσι. Οποιοσδήποτε δεν αισθάνεται καλά, δεν έρχεται στο σχολείο. Καταλάβαμε όλοι. Μπράβο. Τώρα θα σας ανακοινώσω, έχουμε τη χαρά εδώ σήμερα στον αγιασμό μας να έχουμε σημαντικά πρόσωπα. Έχουμε λοιπόν τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Βασαρίδη. Έχουμε την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, την κυρία Κουρτζίδου. Έχουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Και βέβαια όλους τους συναδέλφους, όλο το υπόλοιπο κοινό. Πάμε τώρα στην Πτολεμαΐδα για να παρακολουθήσουμε την τελετία αγιασμού στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαΐδας, παρουσία του Δημάρχου Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά. Των πεισμάτων ημών έκτησε εν το ψάλι μας τον Αγγέλο τον Ήμου.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δουλέψατε το Κύριο φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν πρόσωπο. Πράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα αδελφοί της οφός και επιστήμονη μη δεξάτου της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εμπράωδη της σοφίας η δε ζήλο πικρονέκεται και ρηθίανε την καρδία ημών μη καταγαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας ουκέ στην άχθη σοφιάνωθεν κατερχομένη αλεπίγειος ποιητική δαιμονιώδης όπου γάρει ζήλος και ρηθία και ακαταστασία και πανφάβλων πράγμα. Ιδεάνω την σοφία πρώτον μένα γνήνε στην έπειτα ειρηνική επίοικη σε πυθείς μεστή ελαίους και καρπών αγαθών αδιάκριτος και ανυπόκριτος καθώς δεν της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπήρετη της πυθείς. Ω Κύριε το ναό σου και εγωίζω ως και στόχους τους οποίους ελπίζω να τους καταφέρουμε και να πρώτα απ' όλα για τα παιδιά. Η παρουσία μου εδώ είναι συμβολική και το ξέρετε καλύτερα και θέλει να δείξει την αγάπη με την οποία ο Δήμος Ορδέας δείχνει και στο σχολείο σας αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία. Θέλω να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους γονείς και στους μαθητές που είναι σήμερα εδώ, να υποκληθώ ως πρώτος πολίτης της πόλης στον αγώνα που δίνεται και κάνετε, να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία μας που πάντα είναι δίπλα στις ανάγκες και του Δήμου και των σχολείων μας και αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπε και ο Πάτερ Αυγουστίνος, μετά από δύο χρόνια ξανά μπορούμε ειδικά μου ένα στον άλλο στα μάτια. Εύχομαι και η χρονιά αυτή να βγει χωρίς προβλήματα. Καλή χρονιά. Ο Δήμος Ορδέας είναι εδώ σε ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ. Μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ στη σχολική μονάδα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, γιατί σήμερα πραγματικά έχω δει όλες τις σχολικές μονάδες στο καλύτερο δυνατό μετά από αρκετό διάστημα να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Είναι σίγουρο πως ακόμη ιδιαίτερη ευαισθησία είναι και το έχουμε παρατηρήσει στις ιδιαίτερες σχολικές μονάδες που έχουμε στο Δήμο μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βλέπετε πώς το υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή και όλοι εμείς. Εγώ από καρδιάς θα ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους. Όπως είπε ο Δήμαρχος, αποκλεινόμαστε στο σταυρό τον ιδιαίτερο που έχει κάθε μία οικογένεια. Γι' αυτό πρέπει η κοινωνία να το αναγνωρίσει και είναι ο πολιτισμός της κοινωνίας. Γι' αυτό εμπράκτος το δείχνουμε. Είμαστε εδώ όλοι. Σε αγαστή συνεργασία, Δημοτική Αρχή, Κοινωνία, για να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δοκιμασίες που και τα τελευταία χρόνια, με αυτά που γίνονται γενικότερα στον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα και στην περιοχή μας, πρέπει να σφίξουμε ακόμη πιο πολύ. Μία καλή, γόνιμη χρονιά, και όπως είπε ο Δήμαρχος, είμαστε όλοι κοντά να ακούσουμε και να συμβάλλουμε από το μετερίζει του καθενός. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Η νέα έκδοση του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μύησης με τίτλο «Ο ποιητής στην πόλη Αθανάσιος Χριστόπουλος» παρουσιάστηκε χθες στο κοινό της Καστοριάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Η εκδήλωση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο τέρμα της οδού Χριστοπούλου κοντά στην οικία του ποιητή. Νέα στοιχεία γύρω από τη δράση και την καλλιτεχνική αξία του καστοριανού ποιητή Αθανάσιου Χριστόπουλου, καθώς και συντή με μελοποιημένα ποίηματά του από τον Νικηφόρο Καντουνιάρη, τα οποία παρέμεναν στην αφάνεια, περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μύησης. Η παρουσίαση της εξαιρετικής αυτής έκδοσης έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στο τέρμα της οδού Χριστοπούλου πλησίων της οικίας του ποιητή. Ο ποιητής σήμερα ξαναεπιστρέφει στην πόλη του, ξαναεπιστρέφει στη γειτονιά του. Είναι εδώ όλοι οι παράγοντες και συντελεστές της έκδοσης αυτή, του βιβλίου αυτού, γιατί πέρα από το μουσικό-μουσικολογικό κομμάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον και για τα νέα ιστορικά δεδομένα και τα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά δεδομένα του ποιητή. Ήρθαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση όπου είναι όλοι οι ομιλητές. Θα τονίσω εγώ προσωπικά τουλάχιστον την ιστορική διαδρομή του Αθανάσιου Χριστόπουλου από αυτήν εδώ τη γειτονιά που γεννήθηκε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την Ευρώπη και τις ηγεμονίες. Ένας κοσμοπολίτης καστοριανός, ο οποίος μεγαλούργησε στο εξωτερικό, αλλά γεννήθηκε εδώ σε αυτήν εδώ τη γειτονιά και έλαβε μεγάλη μόρφωση, την οποία φυσικά και αξιοποίησε με το να γίνει ένας σπουδαίος λογοτέχνης, νομικός και ποιητής. Ο κύριος Μαντζούρας αναφέρθηκε επίσης στο Αρχοντικό, όπου γεννήθηκε ο ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος. Από όσο γνωρίζω, είναι πολύ σύντομη αποκατάσταση, σύντομα θα ολοκληρωθεί, μετά από πολλά χρόνια φυσικά. Αυτό που εύχομαι εγώ είναι το σπίτι να έχει μια χρήση αντάξια του Χριστόπουλου, δηλαδή να είναι υπερτοπικού χαρακτήρα για τις τέχνες, τα γράμματα, που να μην αφορά μόνο την Καστοριά πάνω απ' όλα, αλλά όλο τον κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζουμε τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο Αρχιδιάκονος Αντιοχίας, ο Νικηφόρος Καντουνιάρης, σε στίχους του καστοριανού ποιητή Αθανασίου Χριστοπούλου, τα οποία επιμεληθήκαμε τον συνάδελφο Θωμά Αποστολόπουλο και ηχογραφήσαμε το μουσικό σχήμα Εχορδές για τον δίσκο που έχει εκδώσει ο Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς Μύησης. Ο Νικηφόρος Καντουνιάρης πρέπει να συναντήθηκε με τον Αθανάσιο Χριστόπουλο στις παραδουνάβιες αγωνίες. Μελοποίησε 27 ποίηματα και τα κατέγραψε με την σημειογραφία της εκκλησιαστικής μουσικής, με την Βυζαντινή Παρασημαντική. Έτσι λοιπόν αυτά για δύο απογειώνες ήταν στην αφάνεια και με τη δική μας συνεργασία, του Θωμάτου Αποστολόπουλου και τη δική μου, ήρθαν στην επιφάνεια, τα μεταγράψαμε στο πεντάγραμμο και έτσι μας τις θέσαμε να εκτελέσουμε. Ο Χριστόπουλος είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εύχομαι την άλλη φορά που θα έρθω το ωραίο σπίτι του να είναι αποκατεστημένο. Έτσι κι αλλιώς και εδώ οι άνθρωποι στην Καστοριά και όλη η Ελλάδα πρέπει την κληρονομιά που μας άφησε να την αξιοποιήσει. Στο θέατρο, στη γλωσσολογία, στις μεταφράσεις, στο αγωνιστικό φρόνημα που τον εμπλήχωσε σε όλη του τη ζωή καθώς ήταν και μέλος της φιλικής εταιρείας. Από σήμερα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ξαναδούμε τον Χριστόπουλο ως άνθρωπο πολιτικό και ως άνθρωπο του πολιτισμού. Θέλουμε να μελετήσουμε ξανά το έργο του και την δράση του και να πάρουμε τα διδάγματα που μας δίνει από όσα έκανε εκείνη την εποχή για να τα εφαρμόσουμε στο σήμερα, γιατί όλο του το έργο του και η ζωή του προβάλλουν αξίες διαχρονικές. Ο Ομίλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μύησης βράβευσε τη λαογράφο Μαρούλα Γκαμπέση για την προσφορά της στον Όμιλο, καθώς και τον τραγουδιστή Ηλία Τσακλίδη. Παράλληλα, απονεμήθηκαν στους ομιλητές αναμνηστικά. Στην εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, συμμετείχε το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών και Δρόμενων της Μύησης, παρουσιάζοντας χορούς από τη Μικρά Ασία με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Επίσης, τραγούδησε και η χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. Yeah.
Αλλάξουμε σελίδα στα θέματα της επικαιρότητας. Αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του το Σάββατο στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, παρουσίασε τον οδικό χάρτη και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση κατά το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές. Προέβη στον απολογισμό του πλούσιου κυβερνητικού έργου και εξήγησε στους πολίτες πώς η Ελλάδα θα περάσει μέσα από την τρικυμία των μεγάλων παγκόσμιων κρίσεων. Ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι δεν είναι στις προθέσεις του καμία αλλαγή του εκλογικού νόμου, παρά μόνο εάν συμφωνούσε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας, αναγνωρίζοντας την ακαταλληλότητα της απλής αναλογικής, ιδίως στην παρούσα συγκυρία, που το μεγάλο ζητούμενο είναι η σταθερότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, η σταθερότητα και η σιγουριά. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το τρίπτυχο που διασφαλίζει την κοινωνία και την πατρίδα. Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα. Απέδειξε πως ό,τι είπαμε, το κάναμε, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 2019 και αναφέροντας βασικά στοιχεία του έργου μας που έγιναν σε όλους τους τομείς. Επισήμανε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στους δύσκολους καιρούς που διανύει ολόκληρη η Ευρώπη και υπογράμμισε ότι η σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο βασικό δίλημα των εκλογών που θα γίνουν το 2023. Ένα δίλημα που συνοψίζεται στην εξής φράση: συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Χτίζουμε πάνω στα θεμέλια μιας Ελλάδας πρωταγωνιστή στην Ευρώπη με σταθερούς φίλους, ή αφήνουμε την τύχη μας στο άγνωστο και τη χώρα έρμεο στις θύελλες των παγκόσμιων ανταγωνισμών. Τόνισε ταυτόχρονα πως τίποτα από όσα πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Ότι με λάθος αποφάσεις όλα μπορεί να γκρεμιστούν, κάτι που στην Ελλάδα μάθαμε με δυσάρεστο τρόπο πριν από λίγα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και έκανε αναφορά στα 2 εκατομμύρια των προσφύγων που έφτασαν στην πατρίδα μας, τιμώντας όλους εκείνους που μέσα από εκείνη την τρομερή διαδικασία έβαλαν τα θεμέλια για μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Η καταστροφή αυτή, με τον τρόπο που συντελέστηκε, μας δείχνει ότι ο θρίαμβος από την καταστροφή απέχει ελάχιστα. Ένα μάθημα που χρειάζεται να μας καθοδηγεί ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε σήμερα. Αναφερόμενος στο προκλητικό κρεσέντο της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η απάντησή μας είναι η επιφυλακή, είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, είναι η ακμαία οικονομία μας και οι διεθνείς συμμαχίες. Αλλά κυρίως είναι η ενότητα και η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε τους γείτονές μας να σταματήσουν τα ανιστόρητα πυροτεχνήματα, που ούτε μας φοβίζουν, ούτε και μας πτωούν. Και τόνισε ότι στις απειλές που εκτοξεύει η άλλη πλευρά, στις απειλές που εκτοξεύει ο κύριος Ερντογάν, απαντούμε με μια ελληνική λέξη. Όχι, κύριε Ερντογάν. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα της διεθνούς συγκυρίας και στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας των πολιτών απέναντι στις εφιαλτικές εισαγόμενες ενεργειακές ανατιμήσεις και στην ακρίβεια, καθώς και στην ανάγκη κάλυψης των στεγαστικών αναγκών της νέας γενιάς. Ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων στήριξης της κοινωνίας για το επόμενο διάστημα, που εντάσσονται τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, μέτρα στήριξης άμεσης εφαρμογής μέχρι το τέλος του 2022, που αφορούν κυρίως την ανακούφιση έναντι των ενεργειακών ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Δεύτερον, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2023 και μετά. Και τρίτον, ένα σχέδιο που απαντά στα προβλήματα της στέγασης, ιδίως των νέων ανθρώπων και ζευγαριών, για να μπορέσουν να αποκτήσουν ή να μισθώσουν πολύ φθηνότερα το δικό του σπίτι. Τα μέτρα εξειδικεύτηκαν σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρξει και τις επόμενες ημέρες ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας για τη στέγη. Όλα τα μέτρα, αυτά που παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό, συνιστούν το πώς θα απαντήσουμε στις εισαγόμενες κρίσεις. Η κυβέρνηση, με άρτιο σχεδιασμό, με επαγγελματική εφαρμογή, καταφέρνει από την έναρξη της πανδημίας, το Μάρτιο του 2020, να βρίσκει συνεχώς νέους πόρους για να στηρίξει την κοινωνία αλλά και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση γνωρίζει και το που θέλει να φτάσουμε και ξέρει πώς θα πάμε στον προορισμό αυτόν.
Οι πολίτες, συγκρίνοντας τους λόγους και τα έργα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, έχουν μία λογική επιλογή: τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια. Όπως τόνισε στον επίλογό του ο Πρωθυπουργός το Σάββατο το βράδυ, για τα στοιχήματα του μέλλοντος, τα στοιχήματα του μέλλοντος διαγράφονται ξεκάθαρα μπροστά μας. Καλούμαστε να επιλέξουμε το δρόμο της ανάπτυξης ή της οπισθοδρόμησης. Καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στον εξυγχρονισμό ή τον αναχρονισμό. Ανάμεσα στη σιγουριά ή την αβεβαιότητα. Ανάμεσα στον πατριωτισμό ή την εθνική αμηχανία. Και ανάμεσα στην κοινωνική ευημερία ή την κοινωνική καθήλωση. Τώρα ξέρουμε πια ποιος μπορεί να διαχειρίζεται και να ξεπερνά κρίσεις. Και ξέρουμε ποιοι μένουν πάντοτε χερέκακοι θεατές. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ εκ μέρους της κυβέρνησης καλό ξεκίνημα στα παιδιά μας για την πορεία τους στη νέα σχολική χρονιά. Στα πρωτάκια που συναντούν για πρώτη φορά τα σχολικά τους θρανία, καινούργιους μαθητές, τις δασκάλες και τους δασκάλους τους, και στα παιδιά που ξαναβρίσκουν τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές τους, σε όλους αυτούς που ξεκινούν και φέτος το γόνιμο δρόμο της παιδείας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος ξεκινάει η σχολική χρονιά με υψηλή ετοιμότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά και με σημαντικές καινοτομίες. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.